Λοιπόν, επιστρέψαμε με πολύ καλή παρέα στο στούντιο για να ανοίξουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών και το νέο κεφάλαιο που ανοίγει ουσιαστικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Και τον κύριο Παναγιώτη Δημητριάρδη, αντιπτέραρχο εναποστρατεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για να σχολιάσουμε τις νέες εξελίξεις, τις νέες δηλώσεις του. Μεταξύ άλλων, βέβαια, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος βέβαια έκανε λόγο για μια εγκάρδια και σε πολύ καλό κλίμα σχέση των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, όπως διαβάσαμε σε συνέντευξή του. Και θα θέλαμε να μας πείτε πώς διαβάζουμε αυτό το νέο προφίλ της κυβέρνησης της πολιτικής Ερντογάν. Ουσιαστικά προμηνύει και την επανέναρξη των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κύριε Αδαμίδη. Να πούμε καταρχήν ότι η δήλωση αυτή του Τούρκου Υπουργού Άμυνας δεν είναι δήλωση που γίνεται από ένα τυχαίο πρόσωπο, τόσο λόγω της θέσης του, όσο και του γεγονότος ότι έχει θητεύσει σε εξαιρετικά ευαίσθητες θέσεις, έχει γνώση του διεθνούς σκηνικού συλλογικής ασφαλείας και βέβαια των ενδότερων της τουρκικής κυβέρνησης, άτομο της εξαιρετικής και άμεσης εμπιστοσύνης του Πρόεδρου Ερντογάν. Άρα λοιπόν έχει τη σημασία της. Από την άλλη, βέβαια, να πούμε ότι οι λέξεις και οι δηλώσεις δεν κοστίζουν τίποτα. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, καλό είναι το να λέει κανείς ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο εγκάρδιας, θα έλεγε κανείς, επικοινωνίας και συνεννόησης και διαλόγου, αλλά αυτό πρέπει να αποδεικνύεται πάντα στην πράξη. Να πω όμως κάτι ακόμα εδώ, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση από καιρού εις καιρών, ότι και καλά, ότι αν ξεκινήσουμε διάλογο, ότι αν ξεκινήσουμε προπαρασκευαστικές συζητήσεις, ότι αν συνεχίσουμε τη λεγόμενη κουβέντα για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, απεμπολούμε κυριαρχικά δικαιώματα ή υπονομεύουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο εδράζουμε και καλά κάνουμε την επιχειρηματολογία μας και τις αξιώσεις μας, που είναι απόλυτα λογικές και είναι απόλυτα θεμελιωμένες με βάση το δίκαιο της θάλασσας, ρητά προβλέπει τόσο σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όσο και σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της φαλοκρηπίδας, που είναι το μόνο ζήτημα στα οποία έχουμε να συζητήσουμε και να επιλύσουμε με την Τουρκία. Ρητά λοιπόν προβλέπει ότι ο καθορισμός γίνεται με βάση το δίκαιο και επί τη βάση συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των δύο αντιδίκων πλευρών. Άρα λοιπόν, το ίδιο το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει ότι πρώτα συζητάμε τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και από τη στιγμή κατά την οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με βάση το δίκαιο της θάλασσας και με βάση το διεθνές δίκαιο, τότε παραπέμπουμε την όποια διαφορά μας στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Το λέω αυτό για να πάψει επιτέλους, γιατί από κάποιους χρησιμοποιείται είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα αυτό το εμπόριο, θα έλεγε κανείς, πατριωτισμού και ανέδοτη στάση σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σαφώς και δεν απεμπολούμε σε τίποτα, σαφώς και δεν υπονομεύουμε τίποτε. Ο διάλογος όμως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, στο οποίο εδράζουμε και καλά κάνουμε όλη την επιχειρηματολογία μας. Από την άλλη, βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι ακόμα. Είναι κάτι άλλο, λέμε, να πούμε ότι συζητάμε, που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, και ότι είναι κάτι άλλο να πούμε ότι επιλέγουμε ως θεματική συζήτηση θέματα τα οποία όντως αποτελούν αδιαπραγμάτευτα ζητήματα και τα οποία δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραπομπής τους σε οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργανο. Και αναφέρομαι τώρα φυσικά εδώ στην εφάνταστη επιχειρηματολογία και σεναριολογία των Τούρκων θεματολογίων, σε γαλάζια πατρίδα, από στρατιωτικοποίηση νησιών, γκρίζες ζώνες και δεν συμμαζεύεται. Καλό λοιπόν να διευκρινίσουμε καταστάσεις. Θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξουμε σε ένα συνυποσχετικό ώστε να φτάσουμε τελικά στη Χάγη? Ή απλώς τώρα μιλάμε για βήματα ούτως ώστε να ανοιχθούν οι διάβλοι επικοινωνίας και βλέπουμε μετά στη συνέχεια, ανάλογα με τις εξελίξεις, πώς θα πορευτούμε? Οι διεθνείς σχέσεις είναι ένας αγώνας μαραθώνιος και πάνω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ένα θέμα δημιουργίας εντυπώσεων. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσουμε την εντύπωση ότι η Τουρκία είναι η χώρα η οποία θέλει το διάλογο, ότι η Τουρκία είναι η χώρα η οποία επιδιώκει τη συζήτηση και εμείς αποκλείουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Χρειάζεται φυσικά ιδιαίτερη προσοχή. Σαφώς και κουβέντα και συζήτηση για θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν στο πλαίσιο ειδικά προπαρασκευαστικών επαφών, όπως είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για τα λεγόμενα ζητήματα soft politics που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, με τον πολιτισμό, με τη συνεργασία ενδεχομένως για την ενεργειακή επάρκεια. Όλα αυτά είναι καλά. Οι που θα ξεκινήσουν, βεβαίως, από ό,τι φαίνεται. Σύντομα. Και είναι κάτι διαφορετικό το να πούμε θα συζητήσουμε με καθιοδήποτε τρόπο, ακόμα και ως θέμα ή αρχή εργασίας, ζητήματα που άπτονται της κυριαρχίας μας. Το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει συνυποσχετικό για την Χάγη, δεν είμαι αισιόδοξος. Και δεν είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω ότι η Τουρκία στο τέλος της ημέρας θέλει μια διαρκή εστία έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί για να κατευνάσει τις όποιες από καιρού καιρών εξάρσεις ή ανησυχίες ή δυσανεξίες του εσωτερικού πολιτικού της ακροατηρίου.
ο εξωτερικός εχθρός, είναι ο μπαμπούλας που πάντα διευκολύνει οποιοδήποτε καθεστώς, περιλαμβανομένου φυσικά και του καθεστώτος Τούρκου Προέδρου, να περνάει την πολιτική του και να ελέγχει το εσωτερικό πολιτικό κρατήριο. Υπό την έννοια αυτή δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά από την άλλη δεν αποκλείω και τίποτα. Να σχολιάσουμε λίγο το γεγονός ότι ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας μίλησε για τα μαχητικά F-16, τα οποία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τουρκία. Ανέφερε μάλιστα ότι είναι σε πολύ καλό, σε πολύ θετικό κλίμα οι συνεννοήσεις. Εμείς θέλουμε να μας εξηγήσετε γιατί επιμένει τώρα ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας να αποσυνδέει τα μαχητικά F-16 με το ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και γιατί τώρα, τι άλλαξε μετά το Βίλνιους, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα δύο ζητήματα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα ως ένα άτυπο blackmail της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ. Κυρία Γεωργίου, στο Βίλνιους είχαμε την πρώτη επαφή του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη με τον Ερντογκάν. Όπως είχαμε επαφή και του Υπουργού Άμυνας και του Υπουργού Εξωτερικών με τους αντίστοιχους υπουργούς της Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας ξεκαθάρισε και όρισε το στρατηγικό σχέδιο επαναπροσέγγισης με την Τουρκία σε τρεις άξονες. Είπε διπλωματική προσέγγιση, επαναεκκίνηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και συνεργασία στο οικονομικό επίπεδο και το επίπεδο του περιβάλλοντος κι άλλα. Από την άλλη μεριά, σε επίπεδο Ερντογκάν, τι είχαμε, επίλυση των προβλημάτων. Τα οποία όμως, προβλήματα τα οποία δημιουργούν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Έχουμε το στρατηγικό σχέδιο, αλλά και τον τρόπο ενέργειας. Ποιος δηλαδή θα υλοποιήσει το στρατηγικό σχέδιο του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Άμυνας της χώρας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Απέναντι στον Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, έχουμε ένα γεράκι, ο οποίος κάθισε 13 χρόνια στην Υπηρεσία Πληροφοριών της ΜΙΤ και όπως ξέρετε είχε μονίμως τα ακουστικά στο κεφάλι και άκουγε και τις καρφίτσες που έπεφταν στη χώρα μας. Επίσης έχουμε τον κύριο Γιουλέρ, ο οποίος είναι Υπουργός Άμυνας. Έτσι αλλιώς θα προστρατευόταν 3 Αυγούστου, διότι έχει συμπληρώσει τα 69 χρόνια. Είχε πάρει μια παράταση, βέβαια. Είχε πάρει μια παράταση. Και από την άλλη μεριά, όσον αφορά αυτή η προσέγγιση του Υπουργού Άμυνας με τον Υπουργό Άμυνας στο δικό μας, θα θυμίσω ότι και το 2000 είχε γίνει πάλι επαναπροσέγγιση και ήρθα εδώ μία μοίρα F-16 από την Παντήρημα. Στείλαμε εμείς την 330 μοίρα στην Παντήρημα και παίζανε ποδόσφαιρο οι δύο μοίρες μεταξύ τους. Το ίδιο πράγμα είπε και ο Γκουλέρ προχθές. Λέει οι στρατηγικές σχολές να παίξουν ποδόσφαιρο με τις στρατηγικές σχολές τις δικές μας. Μετά τι θα γίνει. Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο Ελλήνων-Τούρκων. Στην διπλωματία του αθλητισμού. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά, δηλαδή η χώρα, η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι εξαίρετος και είναι τεχνοκράτης στο είδος του, ο κ. Γεραπετρίτης, όπως και το επιτελείο του, οι τρεις πρέσβες που έχει δίπλα του, είναι εξαίρετοι και οι τρεις, αν κοιτάξει τα βιογραφικά και το ιστορικό τους. Θα δούμε ότι έχουμε όσον αφορά τον Χαγκάν Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών, απολοχίας έγινε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ναι. Όταν δηλαδή εντάχθηκε στο. Εντάχθηκε και βέβαια στο στενό περιβάλλον μήνυμα, του Προέδρου Ερντογκάν. Του Προέδρου, αλλά αφού θύεται στον Γιούλ και στον Νταβούτογλου. Ναι. Εάν διαβάσουμε δηλαδή το βιβλίο του, το οποίο έχει βγάλει σύγκριση του συστήματος των πληροφοριών Τουρκίας, Βρετανίας και Αγγλίας, δεν είναι τυχαίο. Είναι αυτό το οποίο έλεγε με το στρατηγικό βάθος ο Νταβούτογλου. Όσον αφορά την Ελλάδα, τι θα υποστηρίξει αυτό στον τρόπο που θα λειτουργήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Να μας πείτε αν τελικά, γιατί και αυτό έχει σημασία, αν αυτό το καλό κλίμα, ενσωματώσα στην απάντησή σας και αυτό, αν αυτό το καλό κλίμα έχει ως στόχο που καλλιεργεί η κυβέρνηση Ερντογκάν να κάμψει τις αντιστάσεις του Κογκρέσου για την πώληση των μαχητικών F-16. Δείχνει ένα δείγμα καλής θέλησης αυτή τη στιγμή, πάβοντας, μηδενίζοντας τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις στον αέρα, ακόμα και στη θάλασσα. Καθυστερημένο στη θάλασσα. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι σίγουρο το τι θα γίνει, διότι ο Ερντογκάν είναι απρόβλεπτος. Μας το έχει δείξει ξανά στο παρελθόν. Όσον αφορά τα 16, δεν νομίζω ότι θα περάσει εύκολα από το Κογκρέσο το θέμα των F-16. Διότι όσον αφορά τη Σουηδία που είπαν ναι και τα λοιπά, ότι θα μπει η Σουηδία που είπαν οι Τούρκοι, ακόμα δεν έχουμε δει φως. Άρα δηλαδή υπάρχει μια σχετική, θα έλεγα, παύση των διαδικασιών. Αλλά από την άλλη μεριά, θα ήθελα να τονίσω όσον αφορά τη χώρα μας για τη θέση και την ενίσχυση του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του Υπουργείου Άμυνας για τις διαπραγματεύσεις. Θα έλεγα ότι σήμερα η πολεμική αεροπορία ολοκληρώνει φέτος τα 18 Ραφάλ. Έχουμε 12 Βάιπερ. Έχουμε τα εξοπλιστικά με τις Μπελαρά και τις Κορβέτες. Δηλαδή, ενισχύεται η άμυνα, η ασφάλεια της χώρας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όταν θα καθίσει ο Υπουργός Άμυνας. Είναι κάτι που ενοχλεί σαφώς και την Τουρκία. Έτσι ακριβώς. Ο εξοπλισμός της Ελλάδας. Εννοείται. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά θα επηρεάσουν τις μελλοντικές σχέσεις, διότι δεν λέει κανένας ότι σήμερα που δεν υπάρχουν, που έχουμε μηδενικές παραβιάσεις και μηδενικές και στη θάλασσα και στον αέρα,
αυτό δεν θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, η πρώτη προσέγγιση σύμφωνα με τους τρεις άξονες που έθεσε ο Πρωθυπουργός, θα δούμε την εξέλιξη το Σεπτέμβριο, που θα είναι η πρώτη επαφή στο δημοτικό επίπεδο. Mm-hmm. Θα δούμε την επαφή στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία, όπως θυμάστε, υπάρχουν τρία μνημόνια του κυρίου, του Προέδρου, πρώην Προέδρου και της, με τον Τζέμ, ήταν. Του έχουμε της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Παπανδρέου. Το θέμα είναι δεν εφαρμόστηκε τίποτα από αυτά. Έτσι, παρόλο ότι έβαζαν ότι θα μειώσουμε την ένταση, θα μειώσουμε τις ασκήσεις, θυμάστε, ας πούμε, και το 20, τι ακριβώς είχε γίνει. Και στο πρώτο πεδίο, δηλαδή, επίλυση της κρίσης, αυτοί που συμμετέχαν ήταν η αεροπορία μας και το ναυτικό μας. Ναι. Στην επίλυση της κρίσης αυτής. Κύριε Δαμίδη, για να δούμε λίγο και την μεγάλη εικόνα. Έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι που φαίνεται ότι αποδίδει με την Τουρκία. Έχουμε όμως πλέον κινήσεις της Αθήνας και στη Λιβύη. Προσπαθούμε να πιάσουμε ξανά το νήμα με την Τρίπολη, να αλλάξουν λίγο οι ισορροπίες, διότι μπορεί με την Άγκυρα αυτή τη στιγμή να μην έχουμε εντάσεις, όμως οι γεωπολιτικές διαδικασίες στην ευρύτερη ζώνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου δεν σταματούν και η Αθήνα καταλαβαίνει ότι πρέπει να προσαρμόζεται διαρκώς στα νέα δεδομένα. Αναθεσμίτητα, ναι, γιατί οι διεθνείς σχέσεις αποτελούν ένα δυναμικό πεδίο που κανείς δεν μπορεί να επαφίεται σε όποιες καλές κινήσεις έχουν γίνει στο παρελθόν. Όπως επίσης και να μην θεωρεί δεδομένα οποιαδήποτε έχουν να κάνουν, οτιδήποτε έχουν να κάνουν με διακρατικές σχέσεις και συνεννοήσεις. Σαφώς και η Τουρκία έχει σε παρούσα φάση μια ισχυρή θέση σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση της Τρίπολης. Ήταν η Τουρκία η μόνη χώρα ουσιαστικά που στήριξε το καθεστώς της Τρίπολης στον πόλεμό της, στη μάχη της, στην αντιπαλότητά της με την περίπτωση του στρατηγού Χαφτάρ στη Βεγγάζη. Ως εκ τούτου λοιπόν έχει εδραιώσει τη θέση και έχει φυσικά πάντα το λεγόμενο τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο ναι μεν έχουμε πει ότι είναι παράνομο, το έχουν αυτό πει και οι εταίροι μας που μας έχουν στηρίξει σε μέγιστο βαθμό σε ό,τι αφορά τη διακήρυξη και επισήμανση παρανομίας αυτού του συμφώνου, πλην όμως υφίσταται. Όπως υφίσταται και οι προσπάθειες που κάνει η Τουρκία σε σχέση με τη Λιβύη να αποκτήσει μισθώντα ουσιαστικά την αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας. Συγγνώμη, δεν είναι ένα το μνημόνιο, είναι δύο μνημόνια και μία συμφωνία στρατιωτική. Σαφώς, μιλάω και για τη συνέχεια βέβαια, γιατί μιλάω πάντα για το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο μετεξελίχθηκε σε συμφωνία εκμίσθωσης ουσιαστικά της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Λιβύης, κατά τρόπο που ουσιαστικά κυκλώνει τη δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα λοιπόν χρειάζεται να λάβουμε πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση επί του πεδίου. Ήδη εξάλλου η Τουρκία από πλευράς της και αυτή δεφύτεται προσπαθειών. Έχουμε δει ότι προσπαθεί να προσεγγίσει ξανά την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Και επειδή αναφερθήκαμε στη μεγάλη εικόνα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ότι υπάρχουν στην παρούσα φάση μία, θα έλεγε κανείς, ύφεση στον τομέα των προκλήσεων, ας μην ξεχνάμε και τις διακηρύξεις περί νέας εξόδου του Αμπτούλ Χαμίτ Χάν, του τουρκικού ωκεανογραφικού σκάφους που είναι 7ης γενεάς. Και για το σκοπό αυτό, η Τουρκία σκοπεύει να δεσμεύσει μια πολύ μεγάλη περιοχή, μια γενναιόδορη σχετική ναύτεξ για 6 μήνες για την πραγματοποίηση ερευνών. Βέβαια, είναι σε περιοχή δυνητική δικαιοδοσία. Στιγμή. Ξέρετε όμως, ναι, βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη, με βάση το δίκαιο της θάλασσας, γιατί το επικαλούμαστε και καλά κάνουμε και το επικαλούμαστε, και ειδικά τα άρθρα 74 και 83, παράγραφη 3, το αναφέρω αυτό εδώ συνοπτικά, τα ενδιαφερόμενα κράτη που έχουν ως σκοπό και αντικείμενο τον καθορισμό της μεταχτής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, ρητά προβλέπεται ότι πρέπει να αποφεύγουν οποιασδήποτε ενέργειες δύναται να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας. Άρα λοιπόν, με τις διαρκείς εξόδους που κάνουν οι Τούρκοι των συγκεκριμένων οικονογραφικών σκαφών, που έχουν πάντα μία ονομασία που δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι τυχαία. Ο τελευταίος Σουλτάνος, ο πρώτο-τελευταίος ουσιαστικά της Τουρκίας, ο κόκκινος Σουλτάνος, ήταν ο Αμπτούλ Χαμίτ. Άρα λοιπόν βλέπουμε. Ο συμβολισμός άλλωστε για την Τουρκία. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Ερντογάν, που καταδεικνύει ότι ουσιαστικά οι καταβολές τους σουλτανικές, οι καταβολές τους μεγαλοπρέπειας των Οθωμανών είναι αυτές που δεν πρέπει να παραγνωρίζονται. Και κλείνει και το μάτι λίγο στο εσωτερικό με αυτές τις κινήσεις, διότι καταλαβαίνουμε ότι μετά τα εκλογικά αποτελέσματα του Μαΐου, ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης συνίσταται από κόμματα, αν θέλετε, ή τέλος πάντων στελέχη τα οποία βρίσκονται στην εθνικιστική πτέρυγα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάποιο τρόπο πρέπει να διατηρηθούν και οι ισορροπίες. Σαφέστατα. Πάνω απ' όλα και το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, το οποίο ουσιαστικά στηρίζει, όχι ουσιαστικά, και τυπικά στηρίζει τη μεγάλη πλειοψηφία που έχει αποκτήσει ο πρόεδρος Ερντογάν στην Εθνοσυνέλευση, όπως επίσης και την επανεκλογή του που την πέτυχε πανηγυρικά στην Προεδρία της Τουρκίας. Και να μην ξεχνάμε επίσης και να μην λησμονούμε ότι ναι, μεν πρέπει να δίνει αυτά τα διαπιστευτήρια
ανένδοτου, θα έλεγε κανείς, αγώνα ή στάση απέναντί μας, καθώς διάστημα βρίσκεται στην εξουσία ο πρόεδρος Ερντογάν. Αλλά από την άλλη, έχουμε και τις επικείμενες δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, όπου και πάλι είναι κάτι εξαιρετικά ευαίσθητο, γιατί στην Ανατολική Τουρκία, πρέπει να θυμηθούμε εδώ πέρα, το Κουρδικό Κόμμα ήταν αυτό το οποίο είχε αποκτήσει τον έλεγχο ουσιαστικά του συνόλου των Δήμων της Ανατολικής Τουρκίας και που βέβαια το θέμα αυτό του ελέγχου το έλυσε με τον γνωστό του τρόπο ο Ερντογάν, στέλνοντας στη φυλακή όλους τους εκλεγέντες Κούρδους δημάρχους. Άρα λοιπόν έχει μπροστά του και αυτήν εδώ την πρόκληση των δημοτικών εκλογών και όπως επισημάνθηκε πολύ σωστά, πρέπει πάντα να δίνει διαπιστευτήρια, θα έλεγε κανείς, αδιαπραγμάτευτης και μη συζητήσιμης θέσης που έχουν να κάνει με το εθνικό δίκαιο και το εθνικό τους φρονήματα, για το εθνικό τους φρόνημα απέναντι στη χώρα μας. Εξού λοιπόν και σχετικές εξαγγελίες περί εξόδου των γερογραφικών σκαφών και ουσιαστικά δέσμευση ότι θα διασφαλιστούν στο έπακρον η αξιώσεις της Τουρκίας.